Ωραία, προχωράμε λοιπόν. Τώρα να πάμε στον φίλο μας τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος φέτος θα κάνει 4 αφιερωματικές εκπομπές στο καινούριο κανάλι στο Μέγκα. Σε ποιους θα κάνει, Νίκο, αφιερώματα? Αυτά που μαθαίνουμε, δεν τα επιβεβαιώνει φυσικά το κανάλι ακόμα. Σχεδόν δεν έχει βγει τρόμαξα, δελτίο, για τρόμαξες, και Χριστοπούλου. Όχι, ήταν ωραία τάκα, μου άρεσε, την δανείστηκα. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχουμε μάθει εμείς είναι ότι αυτές τις 4 εκπομπές θα έχουν 4 πολύ διάσημους και αγαπητούς καλεσμένους. Πρόκειται φυσικά για την κυρία Μαρινέλα. Νομίζω ότι αυτή θα είναι και η πρεμιέρα κιόλας, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και μεγάλη επιτυχία, δεν είναι? Ναι. Θα είναι η Άννα Βύση, θα είναι ο Γιάννης Πάριος και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τέλει. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Και είναι άτομα τα οποία τα ξέρει πολύ καλά και προσωπικά ο Αντώνης. Έχουν δουλέψει και μαζί, ειδικά με την Νατάσα στα ξεκινήματά του κιόλα από τη Θεσσαλονίκη, όπου δεν του ήξερε κανεί, και μετά στι Χάντρε βεβαίω. Και πάντα, να ξέρετε, συζητάνε όλα αυτά τα χρόνια, πάντα προσπαθούν να το βρουν να δουλέψουν μαζί με την Νατάσα και κάποια στιγμή θα τα καταφέρουν κιόλα. Και οι πληροφορίε λένε ότι δεν θα είναι μόνο του, θα έχει και δύο πολύ στενού του φίλου μαζί. Πρόκειται για τον κύριο Πέτρο Φιλιππίδη, το οποίο έχει ήδη ακουστεί αυτό το πράγμα. Και εμεί μαθαίνουμε ότι θα είναι και ο κύριο Καρπετόπουλο μαζί με τον Καρπετόπουλο. Λοιπόν, θα έχει παρουσίαση, θα είναι και ο Φιλιππίδη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη. Προφανώς θα είναι παρείστικο, γιατί κάποιος θα. Ότι θα κάθεται, ας πούμε, ένας καλεσμένος και θα έχει την ανακριτική επιτροπή 4 άτομα. Όχι, παιδιά, προφανώς ο Αντώνης θα αναλάβει το μουσικό κομμάτι, δηλαδή να συνοδεύσει μουσικά τους τραγουδιστές που θα είναι εκεί. Και ο Πέτρος Φιλιππίδης από μία άλλη σκοπιά, σαν φίλος, θα μιλήσει και ο κύριος Καρπετόπουλος θα κάνει τη συνέντευξη. Δεν το πιστεύω αυτό. Θα είναι μόνο θα τραγουδήσει ο Αντώνης και θα συνοδεύσει. Εγώ νομίζω ότι θα ρωτήσει και πράγματα τα οποία ενδεχομένως μόνο εκείνος ξέρει. Για αυτούς τους ανθρώπους. Εμένα μου αρέσει πάντως που ακούω ότι θα είναι και ένας δημοσιογράφος. Και εμένα μου αρέσει. Γιατί ωραία. Είναι ολοκληρωμένο το εξισορροπή σου. Δίνει την έξω την καλή μαρτυρία. Μου αρέσει να δοκιμάζονται οι άνθρωποι και σε άλλα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι χρειάζονται και οι δημοσιογράφοι σε αυτές τις εκπομπές όταν είναι. Θα μπορούσε να κάνει κάποιες δημοσιογραφικές επιμέλειες. Γραμμένες είναι οι εκπομπές. Θα μας πάρουν τη δουλειά, Δημήτρη μου, οι τραγουδιστές. Τέλος πάντων, σαν κόνσεπτ, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσει. Ωραία, πάντως το θέμα είναι ότι φέτος θα κάνει 4 εκπομπές μόνο ο Αντώνης και από του χρόνου, νομίζω μου είπε εμένα, θα κάνει 2 το μήνα. Δηλαδή μία κάθε 15 ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι να δούμε πώς θα πάει αυτό το τώρα που θα το πείραμα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Προχωράμε τώρα πάλι.